Θα ξεκινήσω από τις τροπολογίες. Επιλέξατε τα άγρια μεσάνυχτα για να καταθέσετε δύο υπουργικές τροπολογίες. Φοβηθήκατε να μην σας δει η ντροπή και ντραπή. Μηδενίζετε το φόρο στα σκάφη αναψυχής, μικρότερα από 7 μέτρα. Τους απαλλάσσετε από φόρους που όφυλαν για τα έτη 2020, 2021, 2022. Και δεν αναζητούνται εάν δεν καταβλήθηκαν. Και ανεβάζεται το όριο από τα 5 στα 7 μέτρα για απαλλαγή φόρου πολυτελούς διαβίωσης. Και επίσης, πολύ σημαντικό το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης. Ναι, το φέρνετε στα μουλοκτά, ουσιαστικά σαν ένα αρθράκι μιας τροπολογίας, ενώ είναι στρατηγική σημασία που θέλει ουσιαστική συζήτηση μέσα στη Βουλή. Κοκκίνησε η ντροπή, εσείς όχι όμως. Έρχομαι στο νομοσχέδιο. Προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό το υπερμνημόνιο που μπουκώνει δισεκατομμύρια τους επιχειρηματικούς ομίλους και σπέρνει μεγαλύτερη φτώχεια, τσακίζοντας ταυτόχρονα κατακτημένα δικαιώματα για να είναι φτηνότερη η αμοιβή της εργασίας. Και που συμφωνείτε όλοι σας αυτό, κεντροδεξιοί και σοσιαλδημοκράτες. Και ας σας πιάνει η αγωνία για να εμφανίσετε διαφορές. Όμως αυτή είναι η πολιτική της στιγνότερης εκμετάλλευσης που φτωχοποιεί το λαό για να κερδίζει το κεφάλαιο. Γι' αυτό κατατάσσεται στη δεύτερη πιο φτωχή μετά τη Βουλγαρία η χώρα μας και εσείς δεν κάνετε τίποτα άλλο παρά να ωρεοποιείτε την άγρια αντιλαϊκή πολιτική σας και να μας λέτε για εικόνα σταθερότητας όταν η λαϊκή οικογένεια είναι στην αβεβαιότητα και ανασφάλεια για το αύριο. Τι κάνετε λοιπόν? Με το νομοσχέδιο αυτό αλλάζετε την ονομασία του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων προσθέτοντας δύο λεξούλες. Νέο αναπτυξιακό. Για να δείξετε ότι κάνετε αλλαγές στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Βεβαίως υπάρχουν αλλαγές εξυγχρονισμού αλλά και συγκέντρωσης των αντικειμένων. Αλλάζει όμως ο προσανατολισμός, που είναι το βασικό. Όχι μόνο δεν αλλάζει, αλλά ενισχύεται και αφορά την ανάπτυξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Ενισχύεται λοιπόν τις προϋποθέσεις για την επιτάχυση απορρόφησης των πόρων. Εντασσόμενη και πιο στενά συνδεδεμένη στο μεταρρυθμιστικό προγραμματισμό δημοσίων επενδύσεων. Πάντα στα πλαίσια του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής που φορολιστεύει το λαό, τον στηρίζουν και τον εφάρμοσαν και τα άλλα κόμματα σαν κυβερνήσεις και ας κάνουν τώρα κριτική για να δείξουν ότι διαφέρεται στη στρατηγική που είσαστε όλοι σύμφωνοι, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και κόμματα του ευρωμονόδρομου. Τι άλλο κάνετε? Το εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων μπορεί να ήταν και παραμένει αυτόνομο, όμως τώρα στενά σφιχταγκαλιάζεται και εξυπηρετεί το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος πάντα στα πλαίσια του μεσοπρόθεσμου. Επίσης, καταρτίζετε, ιεραρχείτε τους στόχους των συγκεκριμένων προγραμμάτων και παρακολουθούνται σε βάθος δεκαετίας. Δηλαδή, ξέρουμε τι μας περιμένει. Ιεραρχείτε λοιπόν ότι έχουν ανάγκη και χρειάζονται οι μεγάλοι όμιλοι και ενισχύει αδρά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους βαφτίζετε αναπτυξιακούς τους τομείς για να δημιουργείτε θολούρα ότι όλοι έχουν συμφέρον. Λαός και κεφάλαιο μαζί. Κοροϊδία. Γιατί αφορά συγκεκριμένα συμφέροντα και έχουν να κάνουν με την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων και επιχειρηματικότητας, τις ενέργειες και αξιοποίηση ενεργειακών πόρων και γεωθερμικού δυναμικού που ιδιωτικοποιείται, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα γίνεται συγκέντρωση του σχεδιασμού των τομέων που θα προωθηθούν, ο έλεγχος τους και πολλά άλλα στα χέρια του εκάστοτε Υπουργού Οικονομικών. Ακόμα περιορίζεται
στο ελάχιστο την ευελιξία στα περιφερειακά προγράμματα που υπήρχε, και αυτό είναι προβληματικό, ειδικά στις αναγκαίες υποδομές. Μάλιστα, στην Επιτροπή το εξέφρασαν οι καλεσμένοι περιφερειάρχες, τονίζοντας ότι σήμερα δυνατούν ακόμα να συντηρήσουν και τις υποδομές τους, πόσο μάλλον να χρηματοδοτήσουν έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα που χρειάζονται. Παράλληλα, πολλές φορές μεταφέρονται αρμοδιότητες από τα κεντρικά υπουργεία χωρίς πόρους. Έτσι οθούνται στις ιδιωτικοποιήσεις που καταλήγουν να ξαναπληρώνουν οι κάτοικοι των περιφερειών ή, αν και πληρώνουν φόρους, να μην έχουν υπηρεσίες. Θεωρούν λοιπόν ότι θα ήταν περισσότερο ωφέλιμο η χρηματοδότηση συντήρησης υποδομών. Και μάλιστα τόνιζαν ότι πρέπει να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός χρηματοδότησης των περιφερειών για θέματα συντήρησης έργων υποδομών που λόγω της ηλικίας τους θα πρέπει να συντηρηθούν. Ενώ υπάρχει ένας πολύ μεγάλος όγκος προϋπολογισμούς, ο οποίος αναγκαστικά πρέπει να πηγαίνει σε έργα συντήρησης. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα υποχρηματοδοτούνται και δεν φαίνεται αυτό να διορθώνεται. Και όλα αυτά όταν είναι γνωστό ότι οι περιφέρειες είναι υπεύθυνες για συντήρηση, αποκατάσταση των υδατορρεμάτων, συντήρηση υποδομών, καθαρισμού ρεμάτων, βελτίωση και αποκατάσταση ζημιών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων, βελτίωση, αναβάθμιση, συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου και άλλα. Και ήδη οι πόροι δεν φτάνουν. Επίσης υπάρχει υποχρέωση προγραμμάτων από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης να υποδέχονται de facto τα έργα που απεντάσσονται από το ΕΣΠΑ και από άλλα προγράμματα, και αυτά τα εντάσσονται στα περιφερειακά προγράμματα χωρίς όμως αύξηση των πόρων και του ορίου πληρωμών. Αυτό είναι σοβαρό. Οδηγεί σε χρεοκοπία όταν δεν υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι. Σημαίνει ότι με τον τρόπο αυτό ρίχνεται την ευθύνη αλλού, στην περιφέρεια, ενώ ανήκει στην εκάστοτε κεντρική εξουσία, δηλαδή την κυβέρνηση. Επίσης, προωθείται με ειδικό κεφάλαιο το καταστροφικό έργο της απολιγνητοποίησης μιας άφθονης ενεργειακής πηγής στη χώρα, που είναι αξιοποιήσιμη με νέες τεχνολογικές μεθόδους για τη δραστική μείωση της ρήπασης και παραγωγής φτηνής ενέργειας. Βάζεται ταφόπλακα. Μάλιστα, όταν οι ΑΠΕ εμφανίζουν πρόβλημα και δεν μπορούν να διαθέσουν όλη την παραγόμενη ενέργεια, με αποτέλεσμα να πετιέται στα σκουπίδια. Δείχνει τη σαπίλα του καπιταλιστικού συστήματος, γιατί την ίδια στιγμή τα τιμολόγια ενέργειας στην κατανάλωση είναι στα ύψη. Με αποτέλεσμα, η ενεργειακή φτώχεια αναπλώνεται. Δεν υπάρχει πιο αντιπαραγωγική διαδικασία, και όμως το κάνετε για να προστατέψετε τις υψηλές τιμές και τα τεράστια κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων ενέργειας ΑΠΕ. Φυσικά θύματα είναι και η Λιγνητική Δήμη των Περιφερειακών Ενωτήτων Κοζάνης, Φλόρινας, καθώς και στο Δήμο Μεγαλόπολης, που η ανεργία μεγαλώνει. Και παρουσιάζεται την ενεργειακή μετάβαση ως αναπτυξιακή ευκαιρία. Είναι μόνο και αποκλειστικά για τους ενεργειακούς ομίλους ΑΠΕ και την κερδοφορία τους. Συνεπώς, δεν είναι ένα νομοσχέδιο για το λαό και τις ανάγκες του, αφού στους άξονες ένταξης έργων δεν συγκαταλέγονται νέα σχολεία με δασκάλους επάρκεια, γιατί σήμερα είναι εκρηκτική η κατάσταση στα σχολεία με τις συγχωνεύσεις τμήματων που προώθει η κυβέρνηση. Πολλά παιδιά φεύγουν από το σχολείο τους ή ακόμα και από τα χωριά τους, λόγω της κατάργησης ολιγομελών τμήματων. Φτιάχνεται τμήματα με 25-27 μαθητές, όπου μέσα υπάρχουν και 5-6 διαγνώσεις για παράλληλη στήριξη μαθητών, υπονομεύοντας έτσι όλων τα μορφωτικά τους δικαιώματα. Όμως, όπως δεν συγκαταλέγονται στους επενδυτικούς άξονές σας,
παιδική σταθμή, νοσοκομεία, αντιπλημμυρικά, αξιοποίηση εγχώριων πηγών για φτηνή ενέργεια, κοινωνική στεγαστική πολιτική, που είναι εκρηκτικό το πρόβλημα της στέγης για χιλιάδες οικογένειες, με το 74% των ενοικιαστών να δίνουν πάνω από το 40% του εισοδήματος για στέγη. Ούτε περιλαμβάνονται σύγχρονα και επαρκή μέσα μεταφοράς ή αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα και άλλες ανάγκες της λαϊκής οικογένειας, ούτε ακόμα για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου που δεν έχει γίνει τίποτα μετά το έγκλημα των Τεμπών. Δίκαια οι εργαζόμενοι σήμερα βρίσκονται σε απεργία και σε κινητοποίησεις για ασφαλή μεταφορά, για πρόσληψη προσωπικού, σύγχρονους σειρμούς και μαξοστάσια, σύγχρονο και ασφαλές δίκτυο, καθώς μετά το έγκλημα των Τεμπών ακολούθησαν μια σειρά ατυχήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Ακόμα και χτες εκδηλώθηκε φωτιά κάτω από το βαγόνι του ΙΣΑΠ κοντά στο σταθμό Νερατζιώτισσα, δηλαδή μέσα στην Αττική, και οι επιβάτες περπατούσαν μέσα στις ράγες για να διαφύγουν. Όλα αυτά δείχνουν καθαρά και ολοφάνερα ότι δεν θέλετε να αντιμετωπίσετε τις σύγχρονες ανάγκες για ασφαλή μετακίνηση του λαού, αλλά μόνο να εξυπηρετήσετε τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων και να υλοποιήσετε τους αμερικανοτοϊκούς και ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς για την ενίσχυση του ανατολικού άξονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βόρεια Ελλάδα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, ενέργειας και πολεμικού υλικού. Εκεί πηγαίνουν και εξασφαλίζονται οι πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα προγράμματα. Να γιατί οι 10 άξονές σας έχουν αντικείμενο και περιεχόμενο που ευνοεί αποκλειστικά την επιχειρηματικότητα και κερδοφορία των ομίλων. Συνεπώς, ταξικό και άδικο το νομοσχέδιό σας. Αναφέρθηκαν μερικοί σε ομοιότητες με το σχέδιο Μάρσαλ. Απλά να θυμίσω ότι το σχέδιο Μάρσαλ ήταν για την εδραίωση της αμερικάνικης κυριαρχίας και για να εμποδίσει με οικονομικούς όρους το ξέσπασμα μιας επαναστατικής κρίσης στην Ευρώπη. Ναι, και σήμερα το φοβούνται. Αλλά και σήμερα που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξοικονομηθούν δισεκατομμύρια ευρώ για τον πολεμικό προϋπολογισμό, θα το απληρώσουν οι λαοί με νέους όρους και περικοπές κρατικών δαπανών σε στοιχειώδεις ανάγκες και με κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης. Η έκθεση Ντράγκη είναι αποκαλυπτική. Βάζει τη σφραγίδα για στροφή στην πολεμική οικονομία με πρίκα πάνω από 500 δισεκατομμύρια ευρώ που θα τα φορτωθούν οι λαοί. Ταυτόχρονα με την παραπέρα όξυνση των ανταγωνισμών δημιουργείται το ενδεχόμενο ακόμα και ενός γενικευμένου πολέμου. Λοιπόν, αυτή την έκθεση την έχει χαιρετήσει τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα και βέβαια οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι βιομήχανες στη χώρα μας. Αναφέρεται επίσης στο νομοσχέδιο διακριτός λογαριασμός στην Τράπεζα Ελλάδας για χρηματοδότηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων φυσικών καταστροφών. Κοροϊδεύεται προκλητικά, γιατί έργα αναγκαία για την αντιπλημμυρική προστασία του λαού και της περιουσίας του, ακόμα και για την ίδρυυση και την άρδευση ολόκληρων περιοχών, απεντάσσονται από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 300 εκατομμύρια επειδή δεν προλαβαίνουν τις προθεσμίες. Πρόκειται για έργα που μπήκαν ως πράσινα στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο, όπως και τα ΕΣΠΑ, αποκλείει τη στήριξη επενδύσεων που δεν έχουν ανταποδοτικότητα για το κεφάλαιο. Τώρα, ακόμα και αυτά, χάνουν την όποια χρηματοδότηση, επιβεβαιώνοντας ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι για τους ομίλους και δεν χωράνε σε αυτό, ούτε οι πιο στοιχειώδεις ανάγκες του λαού. Αλλά και αυτά που τελικά εγκριθούν θα είναι στη λογική κόστους-οφέλους. Δηλαδή, αν κοστίζουν περισσότερο
από τις στοιχειώδεις υποβαθμισμένες αποζημιώσεις, τότε δεν γίνονται. Αφήνεται κόσμο στο έλεος με κίνδυνο τη ζωή του και λαϊκές περιουσίες και υποδομές να πνίγονται στα λασπόνερα. Ολοκληρώνοντας, θέλουμε να πούμε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε μια τροπολογία που διορθώνει μια φορολογική αδικία και αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αρκετά έχουν πληρώσει, αρκετά έχουν ματώσει. Επιβαρύνονται με υπέρογκα πρόστιμα που δεν συνάδουν με τις σχετικές παραβάσεις. Πρέπει να διορθωθεί αυτή η ολοφάνερη φορολογική αδικία. Σας καλούμε να την ψηφίσετε. Τελικά, το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για το ΚΚΕ είναι απορριπταίο, γιατί είναι στα μέτρα της αντιδραστικής σας πολιτικής, που ό,τι ιεραρχεί και προωθεί έχει το βλέμμα τι θα ευνοήσει τους επιχειρηματικούς ομίλους και τι θα αρπάξει από το μόχθο και τον ιδρώτα και τη ζωή της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, δηλαδή της πλειοψηφίας του λαού. Γι' αυτό μία λύση υπάρχει μόνο: η ενίσχυση, το δυνάμωμα και η μαζικοποίηση των λαϊκών αγώνων ενάντια στην άγρια πολιτική σας. Να νιώσει η κυβέρνηση και το σύστημα ότι έχει αντίπαλο που αμφισβητεί και βάζει στο στόχαστρο την πολιτική και την εξουσία αυτών που θυσιάζουν τις ανάγκες των εργαζομένων για να βγαταίνουν τα καπιταλιστικά κέρδη των λίγων. Έτσι οι ρογμές θα ενισχύσουν το ρεύμα αμφισβήτησης για να γίνει ορμητικό ποτάμι που θα ανατρέψει τη στιγνή εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο για ένα δικαιότερο, ανώτερο ποιοτικά σύστημα, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Και σε αυτόν τον αγώνα το ΚΚΕ θα είναι μπροστά. Καταψηφίζουμε το παρόν νομοσχέδιο.